Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία μετά τι γιορτέ των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά. Με ένα μέρο των μαθητών, ωστόσο, να μην επιστρέφει στα μαθήματα, λόγω του εκρηκτικού μείγματο κορονοϊού και γρήπη που κράτησε εκτό σχολείων, όχι μόνο μαθητέ, αλλά δασκάλου και καθηγητέ. Φαίνεται ένα ανεβασμένο ποσοστό σε αυτού που, που είχαν ταξιδέψει εκτό, κυρίω οι εκπαιδευτικοί που ταξιδέψαν εκτό με τι οικογένειέ και γυρίσαν. Έχουν τώρα η COVID, η γρήπη. Η εικόνα αυτή την ώρα στα σχολεία ω προ τον πληθυσμό που νοσεί δεν διαφέρει και πολύ από αυτό που καταγράφεται συνολικά στην κοινωνία. Με τι εκτιμήσει ωστόσο να αναφέρουν ότι με την επιστροφή των παιδιών και το συνοστισμό του στα σχολεία, πιθανότερο σενάριο είναι μέσα στο επόμενο διάστημα τα κρούσματα να πολλαπλασιαστούν. Με το άνοιγμα των, των σχολείων, σίγουρα στον παιδικό πληθυσμό και στον εφηβικό θα προκαλέσει σίγουρα μια αύξηση, η οποία θα μεταφερθεί μετά και στον ενήλικα. Φαίνεται ότι θα υπάρξει μια μεγάλη αύξηση των κρούσματων ανάμεσα. Μέσα στα παιδιά. Γιατί ακόμη και με μάσκες να γυρίσουν τα παιδιά, τα παιδιά είναι παιδιά. Θα αγγίξουν, θα μοιραστούν, θα μοιραστούν το φαγητό του, θα μοιραστούν το τετράδιό του, το μολύβι του. Ναι, θα υπάρξει μια διάδοση. Αυτό θεωρώ ότι το περιμένουν όλοι. Στη μείωση του κινδύνου μετάδοση, όπω αναφέρθηκε, θετικά θα λειτουργήσει η μέρημνα για δικαιολόγηση των αποσιών που έφτασε στα σχολεία από το Υπουργείο. Αλλά αφορά μόνο όσου μαθητέ και μαθήτρε νοσούν από COVID. Αφού τέτοια πρόβλεψη δεν έγινε για τη γρήπη, αν και σύσταση είναι, εφόσον υπάρχουν συμπτώματα, είτε COVID. COVID είτε γρήπης, και πολύ δε περισσότερο πυρετός τα παιδιά να παραμένουν στα σπίτια τους. Φέτος δεν έχει προβλεφτεί κάτι αντίστοιχο για τη γρήπη, ε, όμως ε, βάσει των... Ε, Βασικών αρχών προστασία πρέπει το παιδί να παραμείνει σπίτι ακόμα και αν πρέπει να υπομειστεί τι απουσίε. Όταν υπάρχει συγχρονισμό και συνωστισμό, όπω υπάρχει στα σχολεία, η μεταδοτικότητα είναι αρκετά υψηλή. Την ίδια ώρα, κοινή συνισταμένη είναι η ανάγκη ορθή διαχείριση τη κατάσταση μέσα στα σχολεία, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την καθαριότητα και την επάρκεια καθαριστριών, αλλά και μέσων. Για να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Παίζει σημαντικό ρόλο, πρέπει να ενισχυθούν οι σχολικέ καθαρίστριες, Πλην όμω, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον αερισμό. Ε, αν μια αίθουσα ανανεωθεί ο αέρα τη για 12, Φορές, μειώνεται η πιθανότητα μόλυνση στο 99,9%. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Όπω επισήμανε η πρόεδρο των καθαριστριών Ηρακλείου, στα σχολεία των Δήμων που οι καθαρίστριε είναι μερική απασχόληση, υπάρχει έντονο προβληματισμό. Στο Δήμο Ηρακλείου είναι αρκετέ. Σε άλλου Δήμου, όπω είναι ο Δήμο Αρχανών, έχουμε προβληματάκια γιατί το προσωπικό εκεί είναι μερική απασχόληση. Οπότε δεν είναι όλε τι ώρε που είναι και τα παιδιά για να μπορεί να κάνει μια απολύμανση επιπλέον έστω στα μπάνια που υπάρχουν οι βρύσες που τα παιδιά αγγίζονται εκεί θέλει μια παραπάνω προσοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν οι καθαρίστρες στα σχολεία είναι ελάχιστες, για να μην πω ανεπαρκής είναι ένας εφημισμός. Δηλαδή ε, σε ένα σχολείο ας πούμε, πάρα πολύ μεγάλο αναλογεί μία καθαρίστρια. Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα, δεν προλαβαίνει να καθαρίσει ούτε πόμολα. Τα είχαμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Προκειμένου να μην γίνουν ανεξέλεγκτα τα κρούσματα εντό των σχολείων το επόμενο διάστημα, εκείνο που επισημάνθηκε είναι η ανάγκη τήρηση των μέτρων προστασία και μέτρων Υγιεινής, ανάμεσα στα άλλα και της χρήσης της μάσκας.